κάνω παρέα συναντώ σήμερα μια πολύ ωραία γυναίκα. Είστε πολύ ωραία γυναίκα. Θύμα της γοητείας σας έχουν οι πεσιάτρες. Θύματα? Ναι, της γοητείας σας. Όταν ήμουν νεότερη, που δεν είχα συνειδητοποιήσει την αξία της αγάπης, θα μπορούσα να πω ναι. Πώς ταλαιπωρήσατε? Γι' αυτό το είπα. Okay. Γι' αυτό το είπα. Εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί από τον έρωτα? Ίσως ναι. Τώρα σήμερα που το σκέφτομαι, είχα ερμηνεύσει διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή είχα ντύσει την έννοια αυτή με λάθος φόρεμα. Οπότε όταν το κάνεις αυτό, ταλαιπωρείς. Ξέρετε τι μου αρέσει εσάς, ότι όποτε μιλάτε για το γιο σας, αλλάζει όλη η εικόνα του. Είστε χαζομένοι. Είμαι ευλογημένη μάνα. Έχω ένα παιδί καταπληκτικό, τον καλύτερο γιο που θα μπορούσε να έχω. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο στη θέση του. Είναι υπέροχος, οπότε φωτίζεται ο πυρήνας της ζωής μου. Επεμβαίνει στη ζωή του? Όχι, όχι. Αλλά μιλάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαστε και φίλοι. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι κάποια στιγμή θα βγαίνει και ένα μαράκι μικρό? Με τρίχιασα. Ναι. Και αγόρι και κορίτσια. Ότι... Ναι. Καμιά φορά το σκέφτομαι και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Αλλά θα κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Ξέρετε τι μου αρέσει εσάς, που ο χρόνος είναι ο καλύτερος φίλος σας. Σας παρατηρώ πολύ, βλέπω ότι δεν έχετε κάνει πράγματα. Είστε μια γυναίκα πολύ φρέσκια, πολύ... Ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Το χρόνο φοβάστε? Όχι. Από τη στιγμή που έχω γίνει μάνα, όχι καθόλου. Ο χρόνος για μένα είναι ο γιος μου.